Ο μοναδικός μαθητής από τα Μαράσια, τι λέει για την καθημερινή μετακίνησή του στο σχολείο των Ριζίων και πώς θα ήθελε αυτό να αλλάξει. Ελλήνων Θρακών Άσματα και Χωρί, ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ιστορικό και Αλλογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας. Ποιο ήταν το θέμα της εκδήλωσης και τι περιέλαμβανε. Συνάντηση παλαιών συμμαθητών στο πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 16 Νοεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με παρέα τους γονείς του και τους ηλικιωμένους κατοίκους των Μαρασίων, ο 10χρονος Γιώργος είναι το μοναδικό παιδί του χωριού. Ο Γιώργος καθημερινά πηγαίνει με λεωφορείο στο σχολείο στα Ρίζια, ενώ τα απογεύματα η μητέρα του αναλαμβάνει να μεταφέρει το παιδί για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ή για να βρει τους φίλους του να παίξει. Το λεωφορείο μπαίνει στα Μαράσια και αποβιβάζει μόλις ένα άτομο. Πρόκειται για το μοναδικό παιδί του χωριού, το οποίο καθημερινά είναι και ο μοναδικός επιβάτης στο δρομολόγιο Μαράσια Ρίζια. Ο 10χρονος Γιώργος πηγαίνει στο κοντινότερο σχολείο, καθώς το σχολείο των Μαρασίων έχει κλείσει εδώ και δεκαετίες. Αγγέλικα και Γιώργος. Ναι. Μαμά και γιος. Από τους νεότερους κατοίκους των Μαρασίων και ο μοναδικός μαθητής του χωριού. Σωστά. Πώς αισθάνεστε έτσι που έχετε το μοναδικό παιδί, όχι μαθητή μόνο? Τέλεια. Καλά είναι. Μια χαρά. Αναγκάζεστε κι εσείς να γίνετε παιδί κάποιες φορές για να παίξετε? Εννοείται. Ναι. Έτσι. Εσύ Γιώργο, για πες μου λίγο την καθημερινότητά σου, τι κάνεις? Ξυπνάω το πρωί, η μαμά μου κάνει πρωινό, μετά επειδή ψιλοβαριέμαι λίγο παίζω με τα παιχνίδια μου ή αλλιώς βγαίνω έξω και παίζω μπάλα και κάνω μονόζυγο ή έρχομαι εδώ πέρα και κάνω αυτά. Πηγαίνω στα Ρίζια και αναγκάζεται να έρχεται εκτέ λεωφορείο. Και επιστρέφεις μετά? Ναι, με το λεωφορείο. Σχολείο, εύκολο? Η πέμπτη τάξη δεν είναι και τόσο εύκολη. Διαβάζουμε λίγο παραπάνω? Ναι. Τώρα για να παίξουμε κάποιο φίλο στο απόγευμα, σε πάει η μαμά? Ναι, με πάει η μαμά με το αυτοκίνητο. Μοναδικό παιδί στο χωριό, πάντα δέχεται με χαρά όποιον έχει διάθεση για παιχνίδι. Μέχρι και ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Χατζηκακίδης, δεν χάνει την ευκαιρία για να θυμηθεί τα νιάτα του. Ο Γιώργος μπορεί να είναι μικρός, όμως τα λόγια του δείχνουν μεγάλη ωριμότητα. Μπορεί να είναι μόνος, όμως του αρέσει το χωριό του, που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την Τουρκία. Θα ήθελα να είμαι σε ένα άλλο χωριό που έχει πιο πολλά παιδιά, αλλά από την άλλη, επειδή ένας κύριος μου, όπως έλεγε, αυτό είναι ιερό χωριό, γιατί είχαμε την κυρία των Μαρασίων και τα λοιπά. Οπότε σ' αρέσει. Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω, ποιο άθλημα σ' αρέσει περισσότερο, ή το καταλάβαμε εδώ που έπαιξε με τον πρόεδρο? Το ποδόσφαιρο ή το ράγκμπι? Το ποδόσφαιρο. Και μετά το ράγκμπι. Η μητέρα του Γιώργου σχεδόν κάθε μέρα αναγκάζεται να κάνει δρομολόγια, καθώς ο Γιώργος, όπως κάθε παιδί της ηλικίας του, έχει και εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και ανάγκη να παίξει με άλλα παιδιά. Είναι δύσκολο γιατί έχεις την καθημερινή μετακίνηση για να πας το παιδί στις δραστηριότητες, για να κοινωνικοποιηθεί και αυτός. Οπότε είναι δύσκολο γιατί φεύγεις από το σπίτι και είναι δύσκολο, ναι. Απογεύματα στην Ορεστιάδα λοιπόν. Απογεύματα στην Ορεστιάδα, ναι. Από τις 3 μέχρι στις 7.30 έχω το καθημερινό αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι μια θυσία, αλλά αποζημιώνεσαι με το ότι μένεις εδώ? Σαφώς, ναι. Εντάξει, όταν κάνεις παιδιά σίγουρα υπάρχουν θυσίες που πρέπει να κάνεις. Και αυτό φαντάζομαι δεν θα διαρκέσει και για πολύ, γιατί οι δραστηριότητες του είναι για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε θα ανοίξει τα φτερά του, θα πετάξει μετά κι αυτός, θα πάει στον προορισμό του, οπότε είναι κάποιο χρονικό διάστημα που είναι δύσκολο για εμάς τους γονείς. Γιατί πρέπει, εφόσον μένουμε, η επιλογή μας είναι να μένουμε σε χωριό, να πρέπει να κάνουμε αυτή την μετακίνηση, την καθημερινή. Βέβαια, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα εάν υπήρχε συγκοινωνία. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά γενικώς όλους τους κατοίκους που μένουν στα χωριά. Και είναι δύσκολη γενικώς η μετακίνηση. Εάν υπήρχε αυτή, σίγουρα θα ήμουν και εγώ λίγο πιο ξαλαφρωμένη, ας πούμε. Εκδήλωση με θέμα τη μουσικοχορευτική παράδοση της Θράκης πραγματοποίησε χθες το Ιστορικό και Αλλογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο.
Τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Ελλήνων, Θρακών, Άσματα και Χωρί» με αξιόλογες ομιλίες από τον Βασίλη Παπαμιχαήλ και τον Γιάννη Πραντζίδη. Την εκδήλωση πλαισίωσε η ενόργανη χοροδία του Μουσείου και το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ακολούθησε σεμινάριο χορού. Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργάνωσε χθες το Ιστορικό Κυλαγραφικό Μουσείο Ορεστιάδας, όπου την τιμητική τους είχαν η μουσική και η χορευτική παράδοση της Θράκης. Με μια επιστημονική ματιά ειδωμένα και με στοιχεία που προέκυψαν από έρευνες και μελέτες χρόνων, οι εισηγητές παρουσίασαν εμπεριστατωμένες ομιλίες, ιδιαίτερα κατατοπιστικές. Εκπρόσωποι των τοπικών αρχών απίφθαιναν χαιρετισμό και συγχάρηκαν τη διοίκηση του μουσείου για την αξιόλογη αυτή εκδήλωση. Σαν καινούργιος πρόεδρος της ΡΙΚΕΠΑΟ, θα ήθελα να στηρίξετε όλες τις δράσεις της κοινοβουλούς επιχείρησης, με πρώτη τον Αγγέλων Φως που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Όσο για τη σημερινή εκδήλωση, παρακολουθήστε με ενδιαφέρον αυτή την ημερίδα. Έχει σχέση με τις ρίζες μας, έχει σχέση με τον τόπο μας, με τη Θράκη μας. Για τους εκλεκτούς καλεσμένους δεν μπορώ να πω κάτι, τα είπε όλο το βιογραφικό τους. Βρισκόμαστε μία ακόμα φορά σε μία ακόμα εκδήλωση ενδιαφέρουσα, υψηλού πολιτισμικού και επιστημονικού επίπεδου αυτή τη φορά, από το πάντα δραστήριο, ζωντανό και επίκαιρο Ιστορικό και Κυλογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε την ιστορία και την εξέλιξη στον χρόνο των χωρών και της μουσικής της Θράκης, των όμορφων χωρών μας, των υπέροχων τραγουδιών που όλοι διασκεδάζουμε, χαίρονται μικροί και μεγάλοι, που είναι μέρος του πολιτισμού μας. Είναι σίγουρο ότι μετά το πέρας αυτής της ημερίδας θα φύγουμε όλοι από εδώ περισσότερο περήφανοι που είμαστε Θρακιώτες. Η σχέση της Βυζαντινής με την παραδοσιακή μουσική της Θράκης ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κύριος Παπαμιχαήλ. Η ελληνική μουσική μοιάζει με ένα δέντρο που έχει δύο μεγάλα κλαδιά. Το ένα είναι η παραδοσιακή λαϊκή μουσική και το άλλο η βυζαντινή μουσική. Η μία εκφράζει την κοινωνία, τις σχέσεις των ανθρώπων και την καθημερινή ζωή. Η άλλη έχει σχέση με την πίστη και την αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό. Μεταξύ τους έχουν πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές. Ας δούμε μερικές από τις ομοιότητες. Πρώτον, έχουν κοινή καταγωγή. Τόσο η βυζαντινή μουσική, όσο και η παραδοσιακή μουσική προέρχονται από την αρχαία ελληνική μουσική. Επιγραμματικά μπορώ εδώ για διευκόλυνση να σας αναφέρω ότι η κοινή καταγωγή των δύο μουσικών από την αρχαία ελληνική μουσική εντοπίζεται σε δύο κυρίως σημεία, τα οποία είναι πρώτον η παρασημαντική. Όταν λέμε παρασημαντική εννοούμε τη σημειογραφία που χρησιμοποιεί η βυζαντινή μουσική αλλά και αντίστοιχα η ευρωπαϊκή μουσική. Έτσι λοιπόν, τόσο η παραδοσιακή μουσική όσο και η βυζαντινή μουσική βέβαια βασίζεται στην αρχαία ελληνική γραφή όπως θα δούμε παρακάτω. Δεύτερον, η πυθαγορική οκτάχορδος, την οποία όπως φανερώνει και το όνομά της, εφήβρε ο αρχαίος φιλόσοφος, μαθηματικός και μουσικός Πυθαγόρας το 495 π.Χ. Άλλες ομοιότητες είναι οι κοινοί ήχοι που χρησιμοποιούν, οι κοινές μουσικές κλίμακες, οι κοινές υφέσεις και διέσεις και τα κοινά γέννη. Τα γέννη, ως γνωστόν, είναι τρία. Είναι το διατονικό γένος με τους τέσσερις ήχους, τον πρώτο, πλάγιο του πρώτου, τέταρτο και πλάγιο του τετάρτου, το χρωματικό γένος με τον δεύτερο ήχο και τον πλάγιο του δευτέρου και το εναρμόνιο που περιλαμβάνει τον τρίτο ήχο. Η μουσικοχορευτική παράδοση της Θράκης ήταν το θέμα της ομιλίας του κ. Γιάννη Πραντζίδη. Θέλω να ευχαριστήσω το Λαογραφικό Μουσείο της Ορεστιάδας και ιδιαίτερα τον κύριο Μαυρίδη για την πρόσκληση να βρεθώ εδώ κοντά σας και να τα πούμε έτσι φιλικά και πατριωτικά.
Νιώθω πολύ άνετα και χαίρομαι όταν βρίσκομαι προς τα πάνω, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. Μπορεί να γεννήθηκα και να μεγάλωσα στο Αιγίδιο, όμως θεωρώ τα πάτρια εδάφη εδώ. Και το Καβακλή δεν είναι πολύ μακριά. Άμα φωνάξει κανείς από εδώ, θα ακουστεί. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη μουσικοχορευτική παράδοση της Θράκης. Ένα θέμα πολύ ευρύ, που μπορεί να μιλάει κανείς ώρες αδελείωτες, θα δείξω μερικές πτυχές μόνο. Έτσι επέλεξα κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Στο χάρτη βλέπετε τη Θράκη ενιαία, που ήταν έτσι τα πάντα, μέχρι τον διαχωρισμό σε ανατολική, βόρεια και δυτική. Έτσι λειτουργούσε για αιώνες και η παράδοσή της ήταν κοινή. Μουσική, τραγούδι και χορός είναι τρία αδιάσπαστα στοιχεία που συνέθεταν τον αρχαίο ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Ένας πολιτισμός όπου η μουσική αποτελούσε την μορφωτική βάση όλων των πολιτών της χώρας. Η ελληνική παραδοσιακή μουσική έχει βαθιές ρίζες στη μουσική της αρχαίας Ελλάδας και άνεση σχέση με τη Βυζαντινή, που είναι η συνέχεια της αρχαιοελληνικής. Τα ακούσαμε τον κύριο Παπαμιχαήλ και αναλυτικά. Μια μικρή αναφορά κάνω έτσι πάνω στα θέματα της μουσικής. Ανάμεσα στην σύγχρονη και την αρχαία ελληνική μουσική υπάρχουν ομοιότητες όχι μόνο στο ρυθμό, αλλά και στη δομή και τη μελωδία. Κατά τον μουσικολόγο Σάμουελ Μπομποβί, η ομαλή εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και της μουσικής δεν διακόπηκε ποτέ. Είναι ευτύχημα, γράφει ο Σίμωνας Καράς, ότι σήμερα μετά τόσους αιώνες το δημοτικό τραγούδι και την όρχηση, το χορό του λαού μας, ζει ολόκληρο το σύστημα της ελληνικής ρυθμοποιίας, ώστε να μπορούμε όχι μόνο να χαρούμε τον πλούτο και την ποικιλία τη ρυθμική και χορευτική των ελληνικών μελωδιών, αλλά και να διαπιστώσουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής μελοποιίας, ρυθμοποιίας και ορχήσεως. Οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι της αρχαιότητας θεωρούσαν τη μουσική ως ένα ανώτερο μέσο μόρφωσης του ανθρώπου. Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι η μόρφωση της ψυχής πρέπει να αρχίζει με τη μουσική και του σώματος με τη γυμναστική. Την εκδήλωση πλαισίωσαν η ενόργανη θρακική χοροδία του Μουσείου, το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων και ακολούθησε σεμινάριο χορού για συλλόγους της περιοχής. Το Μουσείο, μάλλον με τη βοήθεια του κ. Μιχαήλ και πολλών άλλων που βοήθησαν, έχει καταγράψει γύρω στα 400 τραγούδια στην αυθεντική όσο γίνεται μορφή τους, παραδοσιακά. Αυτό το αφήνουμε στον κύριο Μιχαήλ και σε μια ομάδα χοροδών που διαχρονικά μένει σταθερή σε αυτό το στόχο. Συνάντηση συμμαθητών που αποφύτησαν από το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδες το 1969 πραγματοποιήθηκε σήμερα στο χώρο του σχολείου και ειδικότερα στην ίδια τάξη. Η συγκίνηση και η νοσταλγία για την ανέμελη μαθητική ζωή ήταν εμφανής. Μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο αναμνήσεις είχαν την ευκαιρία να ξαναβρεθούν οι παλιοί συμμαθητές και να θυμηθούν τα ξένια στα μαθητικά τους χρόνια. Σε μια συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις μετά από 50 χρόνια, ξαναβρέθηκαν οι συμμαθητές που αποφύτησαν το 1969 από το πρώτο γυμνάσιο Ορεστιάδας. Στην ίδια τάξη, στα ίδια θρανία, με ανάμεικτα αισθήματα χαράς, νοσταλγίας και αναμνήσεων, οι υπαλλήλοι συμμαθητές ξαναθυμήθηκαν τα ξένια στα μαθητικά χρόνια της εφηβείας τους. Η συνάντηση ξεκίνησε όπως παλιά με την πρωινή προσευχή. Αλλά είσαι εμάς από το πονηρού αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Μετά από 50 χρόνια αποφασίσαμε και συγκεντρωθήκαμε εδώ οι συμμαθητές που αποφύτησαν το 1969 προκειμένου να αναζωπυρώσουμε αναμνήσεις και γεγονότα εκείνης της εποχής. Είναι, η συγκίνηση είναι τεράστια και βέβαια η συμμετοχή των συμμαθητών μας, συμμαθητριών μας δεν ήταν τόσο μεγάλη αφού την εποχή εκείνη αποφοιτήσαμε 98 άτομα, μισή αγόρια, μισή κορίτσια και σήμερα έχουμε περίπου 30 άτομα συμμετέχοντες. Θα έχουμε και μια μετά συνάντηση για να φάμε, να τα τσουγκρίσουμε και να θυμηθούμε γεγονότα που τα λέμε και ανατριχιάζουμε. Αυτή η συνάντηση για εσάς τι σηματοδοτεί, την εφηβεία? Σηματοδοτεί. Σκεφτόμαστε ότι εκείνη την εποχή ήμασταν αμούστακα παιδιά, τώρα είμαστε φαλακροί παππούδες και γιαγιές. Οι αναμνήσεις εκείνης της εποχής είναι χαραγμένες τόσο βαθιά που δεν νομίζω ότι μπορεί τίποτα να τις σβήσει. Κάνετε ανά δεκαετία συναντήσεις ή είναι μετά? Ναι, κάναμε την πρώτη συνάντηση στα 30 χρόνια, μετά μεσολάβησε στα 40, τώρα είναι 50. Στην τριακονταετία βγάλαμε και ένα πολύ ωραίο ένθετο με στατιστικά στοιχεία συμμαθητών, που εκεί φαίνεται ότι το 1/3 των συμμαθητών μας πήγε ανωτάτη και ανωτέρα εκπαίδευση, το 1/3 έφυγε των κοριτσιών στην Αθήνα, το 1/3 έμεινε εδώ, το άλλο 1/3 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει διάφορα στατιστικά στοιχεία που φαίνεται ότι ήμασταν μια πολύ καλή γενιά μαθητών που σεβότανε τους καθηγητές και τον χώρο στον οποίο μαθαίναμε γράμματα. Αυτό που κυριάρχησε στη συνάντηση ήταν η συγκίνηση. Μετά από 50 χρόνια, καταρχάς, είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι συγκεντρωνόμαστε, ότι αναπνέουμε, ότι ζούμε σε αυτή την αίθουσα που ήμασταν 18χρονα κοριτσάκια και παλικαράκια με όλες τις αγωνίες της ζωής που ήταν μπροστά μας. Η συγκίνηση είναι τόσο μεγάλη, όπως είπε και ο Βασίλης, δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ λίγοι, αλλά θα μεταφέρουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι ζουν ακόμη, τους μαθητές μας, όλες αυτές τις στιγμές που θα περάσουμε, φαντάζομαι, από τώρα και στο εξής. Το σχολείο μας ήταν πολύ πολιτισμικό, τα λένε τώρα. Όλο το τρίγωνο ήταν μαζεμένο εδώ. Είχε αρβανίτες, είχε γκαφουζάδες, είχε τσιγκενέδες, είχε από όλα. Από όλες τις φυλές. Από όλες τις φυλές. Ναι, 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 ναι. Μαζευτήκα. Ένταξη, το λέει εσύ, τέλος πάντων, πολυπολιτισμικό το λέγαμε εμείς. Ο πρώην δήμαρχος Οριστιάδας, Άγγελος Παπαγιάννου, ήταν μεταξύ των αποφύτων του 1969 και έκανε τη διαπίστωση ότι η τάξη τους ήταν μια καλή τάξη. Η τάξη μας είχε την ευτυχία, για εκείνα τουλάχιστον τα χρόνια, να είναι όλοι τακτοποιημένοι, ας πούμε, επαγγελματικά. Και αυτοί που πήγαμε στα πανεπιστήμια και αυτοί που δεν πήγαν είναι πολύ καλοί επαγγελματίες και διέπρεψαν στην πόλη μέσα και την οποία κρατάνε και όλα οικονομικά. Ήρθαμε να θυμηθούμε τα 50 μας χρόνια. Συγκίνηση. Ήρθαμε με τα φάρμακά μας. Όπως είδατε, το ΕΚΑΒ έξω περιμένει. Αλλά είμαστε εδώ. Όσοι τουλάχιστον ευτυχήσαμε να είμαστε εδώ, γιατί και κάποιοι συμμαθητές μας δυστυχώς δεν είναι σήμερα παρόντες εδώ και παρούσες. Γι' αυτό και κρατήσαμε και ένας λεπτούς υγεία στη μνήμη τους. Και οι υπόλοιποι ήρθαμε να θυμηθούμε, να μαλώσουμε, να τα πούμε. Βρήκατε το θρανίο σας περισσότεροι? Το θρανίο μου λείπει. Το θρανίο μου λείπει. Δεν είναι εδώ, γιατί από τα τόσα πολλά άτομα, για λόγους οικογενειακούς φαντάζομαι, δεν μπορούσαν να έρθουν. Αλλά αυτοί που ήρθαμε εδώ έχουν να θυμηθούμε αρκετά. Και έχουν έρθει και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αλεξανδρούπολη. Και εμείς εδώ που προσπαθούμε να κρατήσουμε την πόλη μας ζωντανή όσο μπορούμε. Γιατί όπως παρακολουθείτε, τα δρόμενα στην πόλη δεν τα πάμε και πολύ καλά. Αδειάζει η πόλη. Δεν κρατάμε νέους ανθρώπους. Τελευταία έχουμε και αυτό το μεταναστευτικό, το οποίο όλο και περισσότερα προβλήματα δημιουργεί. Και ας ελπίσουμε ότι και αυτοί που είμαστε και αυτούς που αφήνουμε από πίσω θα κρατήσουν αυτή την πόλη. Πάντως είναι μια ιδιαίτερη μέρα,
την οποία φροντίσαμε όσο μπορούμε να την κρατήσουμε έτσι ζωντανή. Θα έχουμε τα ενθύμια μας από τις φωτογραφίες, από τα βίντεο. Στη συνέχεια από εδώ θα βρεθούμε σε ένα γεύμα και πιστεύω ότι εκεί θα είμαστε καλύτερα, γιατί θα έχουμε το τσίπουρό μας, το δικό μας τσίπουρο, το κρασί μας και θα θυμηθούμε πολλά. Εμείς είμαστε μια ομάδα 5 ατόμων που ήρθαμε από Αθήνα. Μεγάλη χαρά βέβαια, περί τώρα το πούμε αυτό, με μεγάλη χαρά ήρθαμε. Τις προηγούμενες δύο φορές εγώ δεν μπόρεσα να έρθω για διαφόρους λόγους. Με μεγάλη χαρά βρήκα τον συμμαθητή μου που είναι το διπλανό μου στο Θρανείο, τους δύο συμμαθητές που καθόταν στο πρωινό Θρανείο, τους Αντωνιάδηδες. Με πολλούς βέβαια που δεν είχαμε χρόνια να βρεθούμε, ήταν η συγκίνηση μεγάλη, είναι... εγώ τουλάχιστον συγκινήθηκα και από εδώ και πέρα νομίζω ότι να είμαστε καλά και να κάνουμε το καλύτερο. Εντάξει. Σίγουρα έχουμε επαφή με τον τόπο μας, με το σχολείο, με την Οριστιάδα, με το Δήμο και θέλουμε να έχουμε την επαφή και εμείς που είμαστε στην Αθήνα αλλά και από άλλες περιοχές. Και αυτή η συνάντηση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε και να τα πούμε. Τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 αναρτήθηκαν ήδη από την 5η-7 Νοεμβρίου στο TaxisNet. Η εκτύπωση γίνεται μέσω της εφαρμογής του TaxisNet, στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν το ποσό που θα πληρώσουν και να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο TaxisNet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020, η καταβολή των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Μάλιστα, δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια μεταβολή στα τέλη κυκλοφορίας του 2020 σε σχέση με αυτά του 2019, αφού όποιες αλλαγές σχεδιάζονται, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ισχύσουν από το επόμενο έτος. Επισημαίνεται ότι από τα μέσα Νοεμβρίου οι φορολογούμενοι θα μπορούν με τη χρήση των κωδικών τους στο TaxisNet ή απλά με τη χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους να εισέλθουν στο δικτυακό τόπο ande.gr και να πληροφορηθούν το ακριβές ποσό που αναλογεί στο όχημά τους. Τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του έτους, όπως κάθε χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη πληρωμή συνεπάγεται πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Αναλυτικά καταβάλλεται. Ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο, τρίκυκλο γιοταχή ή επιβατικό γιοταχή. Το ίμιση των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό δελταχή ή φορτηγό ή λεωφορείο. 0 ευρώ αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ. Το πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν οι αγρότες στις καλλιεργίες τους πρέπει να είναι πιστοποιημένο για να αποφευθούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στη χώρα μας. Με τη χρήση αυτού του υλικού έχουν κυρώσεις οι αγρότες, καθώς κινδυνεύουν να χάσουν τη συνδεδεμένη. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Οριστιάδας, το γνωστό ΤΑΕ, ενημερώνει τους αγρότες του Βορείου Εύρου για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο όσον αφορά τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασμάτων. Ο αγρότης πρέπει να γνωρίζει ότι η σπόρη σποράς που προμηθεύεται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, τα γνωστά καταστήματα των γεωπόνων, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να φέρουν τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης. Η χρήση μη πιστοποιημένου σπόρου σποράς που δεν αποτελεί δικιά του παραγωγή, η εμπορία του οποίου απαγορεύεται στην Ελλάδα, επιβάλλει κυρώσεις και εγκυμονεί κινδύνους, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα όπως χρήση μεγαλύτερης ποσότητας σπόρου, ευπάθεια σε προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, υψηλή περιεκτικότητα σε ζυζάνια που δυσκολεύει την υφιστάμενη αλλά και τις επόμενες καλλιέργειες, επιβάλλει τη χρήση ζυζανιοκτώνων αυξάνοντας το κόστος παραγωγής. Αυτό που θέλουμε να πούμε για άλλη μια φορά στους αγρότες, να εφιστήσουμε την προσοχή τους ώστε να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο, αυτό το οποίο αγοράζουν δηλαδή από τα γνωστά γεωπονικά καταστήματα, ή από όποιον έχει το δικαίωμα να πουλήσει, να είναι πιστοποιημένο το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα σπόρια σποράς δηλαδή, να φέρουν τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης. Αυτό θέλουμε να τους συστήσουμε και να τους υπενθυμίσουμε ότι η εμπορία σπόρων σποράς ή γενικά πολλαπλασιαστικού υλικού απαγορεύεται όταν αυτό δεν είναι πιστοποιημένο.
υποχρεώσεις των καλλιεργητών που προμηθεύονται σπόρους, μοσχεύματα και άλλα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους με την απόκτηση του πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι εγγεγραμμένο στον Εθνικό ή Κοινοτικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 κάθετος 1986 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στα κατατόπους στα ΑΕ ή πρώην ΚΕΠΙΕΛ. Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο αγοράς και αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ. Επίσης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, η οποία εκδίδεται από την ίδια υπηρεσία, να καταβάλουν το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος για το πολλαπλασιαστικό υλικό που δηλώθηκε. Στις περιπτώσεις που η ποικιλία του πολλαπλασιαστικού υλικού δεν είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό ή Κοινοτικό Κατάλογο Ποικιλιών, τότε θα πρέπει πριν την ενδοκοινοτική απόκτηση του πολλαπλασιαστικού υλικού ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει και να λάβει έγκριση από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΙΠΑΑΤ. Η οποιαδήποτε ενδοκοινοτική απόκτηση κάνουν οι αγρότες καλλιεργητές με σκοπό την ίδια χρήση για να χρησιμοποιήσουν είτε πολλαπλασιαστικό υλικό είτε λιπάσματα για τις ανάγκες της καλλιέργειάς τους, πρέπει να έρχονται εδώ και να μας το δηλώνουν. Γιατί τα σπόρια πρέπει να υποστούν κάποιους ελέγχους, δεν έχουν κυρώσεις, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Στα σπόρια, στο πολλαπλασιαστικό υλικό υπάρχει ένα ανταποδοτικό τέλος εισαγωγής, είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα για κάποια είδη σπόρων και κάποια είδη φυτών και για τα λιπάσματα να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους, πιθανόν και δειγματοληψίες, για να δούμε αν αυτό το οποίο έφερα να ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο γράφει η συσκευασία. Τα τμήματα αγροτικής ανάπτυξης και ελέγχων πραγματοποιούν τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στα συνοδευτικά έγγραφα, τιμολόγια, δελτία αποστολής, στη σήμανση του πολλαπλασιαστικού υλικού καρτελάκια που πρέπει να φέρει ανάλογα με τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας κάθε είδους, ειδικότερα για τα είδη αραβόστιδος, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, σόγια, τέφτολα και ντομάτα βιομηχανική, ελέγχεται εργαστηριακά η παρουσία προσμίξεων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους με τη λήψη των απαραίτητων δειγμάτων του πολλαπλασιαστικού υλικού, δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους του πολλαπλασιαστικού υλικού. Όταν η καλλιέργεια υπόκειται σε συνθήκες στην νομοθεσία που επιβάλλει τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού για να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, τότε να πρέπει να έχουν την ετικέτα και μαζί με τη δήλωση καλλιέργειας που κάνουν την άνοιξη κάθε έτους, πρέπει να επισυνάπτουν και τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης. Η εμπορία σπόρου μη πιστοποιημένου απαγορεύεται. Άρα, αν πάρουν πρώτη σπόρο από κατάστημα γεωπονικό, το οποίο δεν έχει τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται να το πάρουν. Αυτό επιφέρει κυρώσεις. Υποχρεώσεις των καλλιεργητών που προμηθεύονται λιπάσματα από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες των καλλιεργειών τους, με την απόκτηση του λιπάσματος θα πρέπει να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο αγοράς, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν λιπάσματα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες των καλλιεργειών τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα λιπάσματα θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικά που ορίζονται στην γενοτική και στην εθνική νομοθεσία, όπως συσκευασία, σήμανση, πιστοποιητικά ανάλυσης, ειδικά πιστοποιητικά για κάποιες κατηγορίες λιπασμάτων, όπως τεστ εκρηκτικότητας για λιπάσματα. Τα τμήματα αγροτικής ανάπτυξης και ελέγχων πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους και επιτόπιους ελέγχους στα συνοδευτικά έγγραφα, τιμολόγια, δελτία αποστολής, στη σήμανση του λιπάσματος, δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους του λιπάσματος.